Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Να σας ευχηθώ για τα 30-40 χρόνια Μάστριχ. Ξέρω ότι <σχ> τα αγαπάτε πολύ. Τα 30 χρόνια, ναι. 30 χρόνια. Ε, συμπληρώνονται φέτος. Και μάλιστα το Σαββατοκύριακο με την έκδοση του Ριζοσπάση θα υπάρχει και μια, ανακοίνωση, μια ευρία ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής που θα απαντά και θα το συγκεκριμένα στο, ζήτημα αυτό. Και όχι μόνο τα 30 χρόνια Μάστριχ, έχουμε και τα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ, που συμπληρώνονται. Έχετε πολλά να γιορτάσετε. Έχουμε πολλά πράγματα. Εγωγικά. Αυτό το διάστημα είναι μια πλούσια περίοδος και ήδη έχει ξεκινήσει, θα το λέγαμε ενθαρρυντικά. Από την άποψη ότι βλέπουμε ευρύτερα λαϊκά στρώματα να παίρνουν την απόφαση να βγουν στον δρόμο του αγώνα για να διεκδικήσουν την επιβίωση Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Έχουμε τώρα τα... Έχουμε με ένα ηγεσία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που μπορεί να φέρει ναι λίγο πίσω το διάλογο μέχρι να ενημερωθεί και ο νέο υπουργό, αλλά έχουμε του αγρότε ε, κινητοποιήσεις. κινητοποιήσει. είναι κινητοποιήσει. Παλιέ εποχέ. Είχαμε τα πράσινα και τα κόκκινα τότε τρακτέρ. Ε, ναι, μόνο που τα προβλήματα παραμένουν και πλήττουν συνολικά του βιοπαλαιστέ αγρότε ανεξάρτητα ε, τι ψηφίζουν. Και από αυτή την άποψη είναι ενθαρρυντικό ότι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, τη Ρούμελ και το Μοριέ, έχουν αναπτυχθεί αυτά τα μπλόκα, συσπηρώνουν δυνάμεις, κάνουν πολύμορφες κινητοποίησει και επί της ουσίας διεκδικούν το, το, αυτονόητο ότι πρέπει να επιβιώσουν οι ουδοπαλαιστές αγρότες γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν από τη μια μεριά την τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής μου λέγε χαρακτηριστικά στον μπλόκο του Αιγίου ένα σταφίδο παραγωγό ότι τη δεκαετία του 90 με ένα κιλό σταφίδα αγοράζαμε ένα τσουβάλι λίπασμα. Τώρα θέλουμε δύο κιλά σταφίδα για να αγοράσουμε ένα κιλό λίπασμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή την τεράστια διαφορά. διαφορά. Και ένα κόστο παραγωγή που δεν βεβαίω έχει επηρεαστεί από τι αυξήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τη τεράστια στην ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο και στα υπόλοιπα, αλλά που είναι διαχρονικά αυτή η κατάσταση. Δεύτερον, να αντιμετωπίζουν τι πολύ φτηνέ τιμέ τι οποίε πάνε να του πάρουν την παραγωγή οι επιχειρήσει μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων αντιμετωπίζουν την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία επί τη ουσία θέλει να συγκεντρώσει τη γη σε όλο και λιγότερα χέρια, εκτοπίζοντα βία του βιοπαλαιστέ αγρότε, δημιουργώντα μεγάλε ε, καπιταλιστικού χαρακτήρα επιχειρήσει στην αγροτική παραγωγή. Ε, και από αυτή την άποψη, λοιπόν, ε, τα, αυτά τα αιτήματα τα οποία βάζουν είναι ζητήματα για να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια του. Τα μέτρα τη κυβέρνηση είναι επί τη ουσία ασπιρίνε, τα οποία τα έχει ξανά επαναλάβει και επί τη ουσία αφορούν μικρό άρθρο αγροτών, ένα και δεύτερον και μικρή ανακούφιση, που η, οποία δεν, η οποία χάνεται ε, μέσα στην πλημμυρίδα των προβλημάτων. Που αντιμετωπίζουν οι αγρότε. Σήμερα ανακοινώνει σε λίγη ώρα κύριο Σκρέκας, ο κύριο Κρέκα, ο Υπουργό Ενέργεια, ένα νέο ενεργειακό πακέτο, ένα μέτρο στήριξη στου καταναλωτέ. Όλα αυτά βέβαια γίνονται σε ένα πλαίσιο, όπω γνωρίζουμε, μεγάλη ενεργειακή κρίση. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την είναι στην 8η θέση, όχι στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρη την Εφήλη, όσον αφορά το κόστο τη βενζίνη, αυτή τη στιγμή. Ναι. Κοιτάξτε και τα μέτρα αυτά. Βεβαίω θα τα παρακολουθήσουμε, αλλά και τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να ανατρέψουν την κατάσταση που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα σε αφορά το τεράστιο κόστο τη ενέργεια. Ε, θα παραμείνουν πάλι στη λογική τη ασπιρίνης, γιατί ακριβώ δεν θέλουν να αμφισβητήσουν ε, το πολιτικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά το ζήτημα τη παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια και την τιμολόγησή τη αλλά και ας το πούμε έτσι, τα μέτρα αναπλήρωσης όπου που επί της θέλουν να είναι στοχευμένα στα πλέον εξαθλειωμένα στρώματα, στα πιο φτωχά στρώματα του πληθυσμού να απευθύνουν τα μέτρα αυτά. Δηλαδή επί της ουσίας, ενώ ένας βασικός παράγοντας είναι η έμεση φορολογία, η οποία καταλαβαίνουν ότι ο ΦΠΑ όσο αυξάνεται η τιμή, τόσο αυξάνονται και το ΦΠΑ, ε, 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 κατατρώει κυριολεκτικά το λαϊκό εισόδημα και έχουμε, τι, έχουμε μια αναδιανομή. Mm. Δηλαδή τα αυξημένα έσοδα από το ΦΠΑ που πληρώνετε εσείς και εγώ και οι υπόλοιποι, ε, ένα κομμάτι από αυτά πηγαίνει στο να ανακουφιστούν τα πιο εξαθλιαμένα στρώματα. Ενώ αντίθετα η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργεια μένει ανέγκυχτη. Και το λέμε αυτό γιατί ένα βασικό παράγοντα είναι το χρηματιστήριο τη ενέργεια το οποίο το δημιούργησε στη χώρα μας ο ΣΥΡΙΖΑ, Ευρωπαϊκή Οδηγία, και ο καθορισμός τιμής του ρεύματο μέσω του χρηματιστηρίου από την ανώτερη τιμή κιλοβατόρας που θα μπει μέσα στο χρηματιστήριο σε ημερήσια βάση. Που είναι μια πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτό εκτοξεύει ακόμη περισσότερο το κόστος, διευρύνει το περιθώριο κερδοφορίας των επιχειρήσεων που παράγουν με πιο χαμηλή ενέργεια μια και την πουλάνε στην ανώτερη τιμή που μπαίνει μέσα και καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση έχει διαμορφώσει την τεράστια αύξηση παραγωγή και, συνταγή... και το τρίτο σημείο mm. είναι το εξή. Mm. Είναι ότι ακριβώς στο όνομα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της πράσινης μετάβασης καταστρέφουμε ε, παραγωγική πηγή στη χώρα μας, ε, η οποία ήταν και φτηνή, Άσχετα αν εκτοξεύτηκε από τη λογική του τέλου των ρήπων, που είναι ο Λιγνίτη. Και μάλιστα την υποκαθιστούμε αυτή την πηγή με το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Με αποτέλεσμα, το 50% τη παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια είναι από το φυσικό αέριο, ένα 10% από εισαγωγή, ένα άλλο 10% από Λιγνίτη, τον απομείνατε μέχρι το 2023 που θα χρησιμοποιείται και μόνο ένα 30% είναι από τις ΑΠΕ. Άρα, δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι στο χρηματιστήριο των ενεργειακών προϊόντων και στη γεωπολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη Ρωσία από τη μια μερία κατά κύριο λόγο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΠΑ από την άλλη, καταλαβαίνετε ότι αυτή την αντιπαράθεση την πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός μας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπάρχει και μια τεράστια τερά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιο θα είναι το καύσιμο μετάβασης στην πράσινη ενέργεια mm -hmm. για τα επόμενα πολλά χρόνια, γιατί αυτονομία και ασφαλές σύστημα μόνο από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το διάστημα. Και η διαπάλληλη είναι ανάμεσα στη Γερμανία και στην Γαλλία κατά κύριο λόγο, θα είναι το φυσικό αέριο, που οι Γερμανοί έχουν μια πρόσβαση ευκολότερη στο φυσικό αέριο, ή αν θα είναι η πυρηνική ενέργεια. Το θέμα είναι όμω τι γίνεται τώρα με του πολίτε, με την κατάσταση αυτή, θα με τα πω. καύσιμα. Και, για να το... και για να συμβιβαστεί αυτή η αντιπαράθεση, η Κομισιόν κάνει μια μεταβατική πρόταση που λέει ότι και επενδύσει σε πυρηνική ενέργεια και σε φυσικό αέριο θα θεωρούνται επενδύσει άπε. Δηλαδή, όπω κάνανε παλιά οι καλογέροι, βαφτίζανε το κρέα ψάρι. ψάρι. Τώρα, τι Ούτε. πρέπει να γίνει, Εμείς καθαρά. Η, συμπαρασύρι... Ούτε... 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 η ενέργεια συμπαρασύρει Ούτε... και Βεβαιώς, τα... Πάντα. Ε... τα πάντα. Αυξήσουν τα πάντα σε όλα τα Ακριβώ. Εμεί λέμε ότι πρέπει να καταργηθούν πηγαίνοντα κόντρα στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνταγή σα, είναι Έχουμε Εντάξει, μέση, την ίδια τιμή με χώρε όπω η Δανία που έχουν 6.000 μισθού το μήνα. Ναι. Την ίδια τιμή στη βενζίνη. <laughs> λοιπόν, αυτό λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί η έμεση φορολογία. Και ο ΦΠΑ και ο ειδικό φορο κατανάλωση στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και ταυτόχρονα να μειωθεί η τιμή στο 50% αυτή που σχετίζεται με τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, των επαγγελματιών, των αγροτών. Δεν μπορεί για παράδειγμα, μια ναι, και βλέπουμε για τους αγρότες, οι αγρότες να πληρώνουν το πετρέλαιο με όλη τη φορολογία και εφοπλιστές το παίρνουν αφορολόγιο του. Και αυτή η μικρή επιστροφή που θα κάνει η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ λίγη. Δεν ε, καλύπτει την τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής για τους αγρότες. Ε, αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι πρέπει να πα. Να αντιπαρατεθεί με, με τον πραγματικό υπεύθυνο, με αυτόν που έχει διαμορφώσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ε, αντιδραστικό, και το έχουν κάνει όλε οι κυβερνήσει μέχρι τώρα στη χώρα μα, για να μπορέσει να διεκδικήσει την πραγματική επιβίωση και μέτρα ανακούφιση. Διαφορετικά, αν προσπαθεί ε, εντό των τυχών και τη ανοχή του συστήματο, το μόνο που θα κάνει είναι ακριβώ να κάνει μια αναδιανομή από του φτωχού προ του εξαθλιωμένου. Και στο απειρόβλητο τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών όμιλων. Και σε αυτή τη, το, το, τη λογική κινούνται και οι προτάσει όλων των υπόλοιπων κομμάτων, που είναι προτάσει ασπιρίνε επί τη ουσία. Μάλιστα. Να περάσουμε στο θέμα τη οπαδική βία, που βλέπουμε ότι έχουμε στι μέρε μα ζούμε μια γενικευμένη βία, και γιατί δεν είναι μόνο στα, στα γήπεδα, βλέπουμε και εκτός γήπεδων και με συμμορίες ανηλίκων. Ε, αυτή τη φορά ακούμε πάλι για μέτρα τα οποία θα αποδώσουν ή μετά από λίγο καιρό θα ξεχαστούν πάλι τα ζητήματα αυτά και θα περιμένουμε πότε θα ξαναέχουμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός, κάποιο θλιβερό γεγονό ή κάποια δολοφονία για να πάρουμε πάλι νέα... μέτρα. Και βλέπουμε και ότι στα νέα μέτρα βάζουν στο παιχνίδι και τη Σπαέ αυτή τη φορά. Εμείς λέμε ότι για να μην ε, παραμένουν τα μέτρα αυτά, μέτρα απλά και μόνο αυστηροποίηση χωρί επιπτώσει επί τη ουσία αναποτελεσματικά. Γιατί και στο παρελθόν, θα σα θυμίσω, πολλέ φορέ έχουν αυστηροποιηθεί τα μέτρα. Αλλά επί το φαινόμενο δεν αντιμετωπίστηκε. Και επί πρέπει να κοπεί ο ομφάλιο λόρος και η προστασία που παρέχουν οι ΠΑΕ σε αυτού του συνδέσμου των φιλάθλων. Στου χουλιγκάνου επί ουσίας, γιατί δεν είναι φιλάθλοι. Στους συνδέσμο των χουλιγκάνων που επί τη οι, ΠΑΕ, οι μεγαλοϊδιοκτήτες των ΠΑΕ θέλουν να έχουν ένα στρατό δικό τους για τις επιδίωξεις το όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και συνολικότερα τις οικονομικές και ενδεχόμενα και πολιτικές επιδίωξεις οι οποίες θα έχουν. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Αν αυτό ο ομφάλιος δεν κοπεί και δεν καταστούν υπεύθυνε οι ΠΑΕ για τη μη ύπαρξη ε, τέτοιου είδους συνδέσμων, τότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι θα γίνουν πολύ μικρά βήματα. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να το δούμε το φαινόμενο αυτό ότι μέσα από αυτού του συνδέσμου, επί τη ουσία, στρατολογούν, αποτελούν το φυτέριο στρατολόγηση και η Χρυσή Αυγή και άλλε φασιστικέ οργανώσει. Αυτό υπήρχε και στο παρελθόν και δεν είναι τυχαίο που στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με τη δολοφονία του, του 19χρονου του Άλκη, ε, έχουμε και αλλεπάλληλα κρούσματα ε, βίων ε, επεισοδίων στα ΕΠΑΛ της Θεσσαλονίκης. Και στο Σεπτέμβριο θα θυμάστε Βέβαια, τις ορδές ε, των ε, φασιστικών οργανώσεων που πήγαν να καταλάβουν τα ΕΠΑΛ, αλλά και πολύ, πολύ πρόσφατα έγιναν αντίστοιχα περιστατικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και το συλλαλητήριο το οποίο έγινε ενάντια με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη ενάντια στο φασισμό είχε, στη Θεσσαλονίκη είχε ένα τέτοιο είδους περιεχόμενο. Mm -hmm. Ότι αυτές είναι αλληλένδετες, αλληλένδετες που ακριβώς. μία τροφοδοτεί την άλλη. Άρα λοιπόν αν δεν παρθούν τέτοιου είδους μέτρα που να βάζουν επί της ουσίας το πρόβλημα στη σωστή του και συνολική του διάσταση, τότε δεν θα μπορέσει να υπάρχει ε, παρεμπόδιση αυτής της κατάστασης. Γιατί βεβαίως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όσο επιδεινώνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία των λαϊκών στρωμάτων, μία διέξοδος ε, από αυτή την κατάσταση είναι ακριβώ και η στρατολόγηση τέτοιων ατόμων με οργή και μίσος απέναντι όχι στους υπεύθυνους, mm -hmm. αλλά απέναντι στους ανθρώπους. Δηλαδή, μπορεί να δούμε επιχειρήσει ελληνική αστυνομία στου συνδέσμου, αυτό, αυτό θα βοηθούσε, πιστεύετε. Κοιτάξτε, έγιναν αυτέ οι επιχειρήσει. Αλλά κοιτάξτε, όταν γύρονται μετά από ένα διάστημα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα εργαλεία, τον εξοπλισμό των οποίων έχουν το δολοφονικό, ε, δεν θα το βρούνε κιόλα. Αλλά ε, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα και να αμφαλοσκοπούμε. Είναι αυτά τα δεδομένα τα πραγματικά. Αν δεν τα αντιμετωπίσουμε έτσι. Τότε θα είναι πολύ μικρή η αποτελεσματικότητα των όποιων μέτρων ανακοινωθούν. Και σίγουρα και δυστυχώς, πρέπει να αυστηροποιηθούν και, και οι ποινέ, έτσι δεν είναι. Βεβαίω και δυστυχώ πέρα από αυτό, και δυστυχώ το τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να βάλω είναι το εξή: Ότι η κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση κοφεύει στι προτάσει οι οποίε γίνονται και οι προτάσει που έχουν να κάνουν με τη, με, τον, με τη δυνατότητα η νεολαία να μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση ε, στον αθλητισμό. Ο λαϊκό αθλητισμό, ο στα σχολεία. Εδώ τώρα απολύθηκαν γυμναστέ που θα μπορούσαν ακριβώ να, να συμβάλλουν σε μια τέτοια κατάσταση. Όσο λοιπόν αυτή η ανάγκη τη νέα γενιά και για τον αθλητισμό δεν τη δίνεται η δυνατότητα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όλο αυτό διαμορφώνει ένα πλαίσιο σε μια κατεύθυνση που θα αναπαράγεται απλά και μόνο το φαινόμενο. Και το ζήτημα δεν είναι αν θα βγει έξω από τα γήπεδα η βία. Αν δεν θα έχει στα γήπεδα βία, είναι και στα σχολεία, αλλά είναι παντού. Ακριβώ είναι και στι γειτονιέ, είναι και στον χώρο γύρω από τα γήπεδα ε, που υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ε, όσον αφορά την προσπάθεια αντιμετώπιση τη κυβέρνηση, γιατί οι ε, έχουν μια σημαντική δυναμική και δύσκολα θα τα βάλει μαζί του, έχω την γνώμη. Μάλιστα, χθες ε, δεν ψηφίσατε το νομοσχέδιο ναι. για, την, ε, για το νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία του Δημοσίου με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Διαφωνείτε για, το, για την λειτουργία του παιδιάτρικού ή διαφωνείτε επί της ουσίας για την ε, δωρεά, για, το, για την προσφορά του Ιδρύματος. Η διαφωνία μα βρίσκεται στην, στην καρδιά του προβλήματο. Θα σας θυμίσω ότι και το 18 που ήρθε η συμφωνία αυτή για πρώτη φορά να ακυρωθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τότε δεν την είχε στηρίξει το ΚΚΕ για τη λογική ότι μέσα από αυτή τη συμφωνία το, 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 το Ίδρυμα αυτό, το, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είχε καθοριστικό ρόλο και έλεγχο στην πορεία εξέλιξη των πραγμάτων και στη λειτουργία του νοσοκομείου. Ε, και επί τη ουσία με τι αλλαγέ τι οποίε έκανε τώρα η κυβέρνηση τη Δημοκρατία, αυτή η εμπορευματοποίηση επί τη ουσία τη υγεία επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Είναι όχημα εμπορευματοποίηση. Γιατί υπάρχουν μια σειρά πέρα από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που εδώ η υποκρισία των άλλων κομμάτων που δεν ψήφισαν είναι ότι ο ΣΥΡΖΑ το νοσοκομείο τη Αντωνίνη το ΜΟΕ έχει μετατρέψει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ε, πέρα από αυτό, υπάρχουν μια σειρά ζητήματα τα οποία είναι κατά τη γνώμη μας πολύ σοβαρά. Ποιο είναι το, το βασικό ζήτημα το πολύ σοβαρό, είναι ότι οι όποιε ευρεσιτεχνίες μέσα στο νοσοκομείο μετατρέπονται σε πατέντες πνευματικής ιδιοκτησία. Που προσέξτε, δεν έχει πρόσβαση, δυνατότητα πρόσβαση στο Δημόσιο και το Υπουργείο Υγεία, ούτω ώστε να τι δώσει και στα υπόλοιπα παιδιατρικά νοσοκομεία που λειτουργούν, αλλά θα τι χρησιμοποιεί μόνο το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, του Ιδρύματος το Παιδιατρικό. Ε, αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά διαφορετικών ταχυτήτων, κατώτερου Θεού, από τη στιγμή που είναι μια εξέλιξη της επιστήμης, που βεβαίω όλα τα παιδιατρικά νοσοκομεία θα έπρεπε να είχαν πρόσβαση. Αλλά αυτό που εντάσσεται στη λογική της βιωσιμότητας της επένδυση και της ανταγωνιστικότητας του νοσοκομείου, που το λέει μέσα, και από τη μια μεριά λοιπόν βλέπουμε αυτή την τεράστια, το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται με, τις, με την πνευματική διοκτησία και δεύτερον θα έχουμε και το αναφέρθηκε αυτό και, και πολλαπλών ταχυτήτων <κυρίζει> μισθολογικών εργασιακών ε, δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο ίδιο το νοσοκομείο. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, για αυτού του λόγου, εμεί δεν ψηφίσαμε και αναδείχνοντα ποιο πράγμα, ότι κοιτάξτε, είναι, Πρόκληση να λέμε το 2021 ότι σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Και αυτό ε, να μας οδηγεί ε, να, 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 να αποκρύπτουμε για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτό. Γιατί ακριβώς η, 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 η λογική της μείωση της χρηματοδότησης στην, παιδεία, στην υγεία συγγνώμη, που διαχρονικά υπέρα της νόσης της κυβέρνησης οδήγησε αυτό το αποτέλεσμα. Mm -hmm. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι εξίσου προβληματικό και με προκλητικότητα και κοινικότητα η αναπληρώτρια υπολογή, η κυρία Γκαγιά, το είναι όλο αυτό το, το μεγαλεπίβολο σχέδιο. Δηλαδή θα είναι ένα κτίριο με αρχιτεκτονική υψηλού επίπεδου παγκοσμίου τέτοιου ενεργειακά βιώσιμο και μια σειρά Άξε, άλλα πράγματα. Αυτό, όμως δεν αυτό είναι προσέξτε, κακό. Προσέξτε, προσέξτε, εγώ δεν λέω κακό. Αλλά όταν έχει για παράδειγμα παιδιατρικά νοσοκομεία όπω στην Πάτρα που υπάρχει και το οποίο δεν έχει, έχει έλλειψη από αναισθησιολόγου με αποτέλεσμα να μην γίνονται χειρουργία. Καταλαβαίνετε η τεράστια διαφορά η οποία υπάρχει. Όταν λοιπόν έχει βασικά προβλήματα να λύσει, το να ρίξει το πιπέρι στα λάχανα, που λέει και ο λαό μα, δεν πλύνει τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο τη υγεία, στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Σήμερα συνεδριάζει εκ νέου και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Πανδημία. Στη σκιά των 100 θανάτων την ημέρα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Εμεί είπαμε ότι η πορεία η οποία έχει διαμορφωθεί όλο αυτό το, το διάστημα είναι εγκληματική. Όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τη διάδοση της πανδημίας, αλλά έχουμε και αυτή την πολύ μεγάλη θνητότητα. Τις νεκατόβες των νεκρών, κυριολεκτικά. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα η υπόθεση ατομική ευθύνη. Βεβαίω ο καθένα είναι υπεύθυνο. Αλλά στου εμβολιασμού. Γιατί... Και όχι μόνο στου εμβολιασμού. Γιατί βεβαίω ο καθένα είναι υπεύθυνο να τηρεί ορισμένα μέτρα. Λοιπόν. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Αν δεν θωρακιστεί το, το δημόσιο σύστημα υγεία, τα νοσοκομεία, εδώ τα τελευταία δεκαετία, 15 ετή έχουν χαθεί από τη χώρα μα 10.000 κλίνε. Με το κλείσιμο του νοσοκομείου που έκανε και το Πασό, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτέ οι 10.000 κλίνε, αν υπήρχαν σήμερα στο σύστημα υγεία, θα έχει ανακουφίσει ένα πολύ μεγάλο μέρο και δεν θα είχαν μετατρέψει τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μία νόσου. Θα είχε αποσυμφορήσει την κατάσταση σε πολύ μεγάλο επίπεδο, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν, αν αυτό δεν αντιμετωπιστεί. Και υπάρχει αυτή η περισσότερη, γιατί κοιτάξτε, η θνητότητα στι μονάδε εντατική θεραπεία είναι πολύ πιο μεγαλύτερη από ότι είναι σε υπόλοιπε χώρε. Αυτό τι σημαίνει έλλειψη εξοπλισμών, έλλειψη πολλών ε, κλινών εντατική θεραπεία, εξειδικευμένου προσωπικού. Και η εντατικοποίηση με κάτω από του <συλίδι> ρυθμού που δουλεύουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, νοσηλευτέ και ιατρικό προσωπικό, οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν αντί να προχωρήσει σε προσλήψη μόνιμου προσωπικού, τι έφερε, έφερε μια τροπολογία που λέει θα μονιμοποιήσει μέσα από διαγωνισμό με μοριοδοτηση χοντρικά. Είναι κάποια 4.000-5.000 χοντρικά. Δίνει κάποια μόρια, Ναι, 5.000 ε, από του εργαζόμενου ε, ορισμένου χρόνου που υπάρχουν σήμερα, με μερική απασχόληση. Όμω αυτή είναι συνολικά 15.000. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουν, Θα υπάρχει μια ανακύκλωση. Και γι' αυτό ακριβώ και η αντιπαράθεση στο βίντεο που παίξατε σχετικά με την μονιμοποίηση είναι χαρακτηριστικό. Yeah. Δεν μπορεί δηλαδή να λε ότι το απαγορεύει το Σύνταγμα. Επειδή έχουμε ξεφύγει από το χρόνο, ήθελα να κλείσουμε θα, θα κλείσω με, αυτό, με αυτό. Θα κλείσω. Τελειώνω, τη τελειώνω, και μια ερώτηση. Ε, yeah. τις... yeah. Δεν μπορεί να λε ότι το απαγορεύει το Σύνταγμα όταν στη συνταγματική αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και κίνημα αλλαγή δεν δέχτηκαν την πρόταση του ΚΟΚΟΕ να καταργηθεί η συνταγματική διάταξη που απαγορεύει τη συμβάση ορισμένου χρόνου να μετατραπούν σε συμβάση αόριστου χρόνου. Στις <στάσεις> 26, yeah. αν δεν κάνω λάθος, έχετε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Βλέπουμε και τις, <στάσεις> ε, <στάσεις> τις δημοσκοπήσεις που σας δίνουν. Ε, <στάσεις> τσιμπάτε τα ποσοστά προς τα πάνω. Εκτιμά ο, ο κόσμος το, <στάσεις> τη συνέπεια που δίνει το ΚΚΕ. Στους αγώνες του περιμένετε και να βάλετε πιο ψηλά το πύχη. Πρόσεξε, αυτό που έλεγα και στην αρχή είναι και οι αγρότες και η απεργία, η πολύ μεγάλη επιτυχία της απεργίας των εργατών στο λιμάνι του πυρατήρ Κόσκο, που την ενάγκασαν να πάει να συζητήσει για τη συλλογική σύμβαση και η κινητοποίηση των εργαζόμενων στη ΛΑΡΚΟ ενάντια στο εγκληματικό σχέδιο της κυβέρνησης να κλείσει ΛΑΡΚΟ δίνουν όλα αυτά τις προϋποθέσεις ακριβώς να διαμορφωθεί μια εστίες αντίστασης και οργάνωση τη πάλι σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Αυτό λέμε ότι πρέπει να αποκτήσει παραδοσιακά χαρακτηριστικά και να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Γιατί ακριβώ οι άλλε δυνάμει τι κάνουν, πότε θα γίνουν εκλογέ. Προσπαθούν να εγκλωβίσουν τον κόσμο στην υπόθεση ημερομηνία εκλογών. Εμεί λέμε ότι για να υπάρξει αποτέλεσμα βελτίωση, ανακούφιση του λαού, πρέπει και η πάλι να οργανωθεί και να μην περιμένουν τον όποιο επίδοξη σωτήρα γιατί έχουμε χορτάσει, αλλά και ταυτόχρονα να συμπορευτούμε το ΚΟΚΟΕ. Φαίνεται ότι γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ακριβώς η, η ανάταξη και η οργάνωση της πάλης διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ισχυροποίησης και του ΚΚΠ. Εκλογές μέσα στο 2022 θα έχουμε ή στο τέλος της θητείας, κύριε Καραθα, Καραθανοσόπουλε? Κοιτάξτε, ακούγονται διάφορα σενάρια. Επειδή βιώνουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, νομίζω ότι έχουμε βγει. Επειδή το και τα ακούγονται, διάφορα σενάρια. Εμεί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ούτε να πρημοδοτήσουμε το οποιοδήποτε σενάριο. Εμεί είμαστε πάντοτε έτοιμοι, αλλά λέμε ότι ο καλύτερο τρόπο για να υποδεχτεί ο λαό μα τι εκλογέ είναι ακριβώ μέσα από την πάλη του. Το να περιμένει απλά και μόνο το πότε θα γίνουν οι εκλογέ δεν, υπό δεν υπό σε μετατρέπει της όμως. σε πρωταγωνιστή τη υπόθεση. Άφηστε να το πούμε να το κρατήσουμε για την επόμενη φορά, λοιπόν. διατηρώντα η αγωνία <χ> <χ> και εσά και αυτού που μα παρακολουθούν. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας Για και για όσα μα είπατε.